Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας σε έναν ακόμα αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου που το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρνει μετάλλια, φέρνει διακρίσεις. Αυτή τη φορά μιλάμε για τον Στίβο. Στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο ΣΕΦ, το ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν μας το έφερε ο Παύλος Πόπτσης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Παύλο, πολλά συγχαρητήρια και καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ματζούκη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εύχομαι το ασημένιο να αλλάξει χρώμα σύντομα. Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Και νομίζω ότι η όρεξη ανοίγει έτσι με ένα τέτοιο μετάλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι ο καλύτερος στο τριπλούν στην Ελλάδα, πίσω από έναν αθλητή που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία φυσικά και έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω σιγά σιγά θα σου αφήσει τη σκυτάλη. Και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά... κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Τσιάμις είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Πρόσφατα κιόλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά και εγώ κάνω τον αγώνα μου, κάνω την προσπάθειά μου και ο στόχος μου είναι να φτάσω στην πρώτη θέση. Παίρνοντας για τον αγώνα που έδωσες στο ΣΕΦ, τι αντιμετώπισες εκεί. Γιατί εμείς ωραία τα λέμε, σου δίνουμε συγχαρητήρια, αλλά εσύ ξέρεις πόσο... αγώνα έχεις κάνει σε εισαγωγικά η λέξη αυτή τη φορά για να φτάσεις στο δεύτερο σκαλί της Ελλάδος, έτσι. Εντάξει, η προπόνηση του Στίβου είναι δύσκολη, κάνω κάθε μέρα προπονήσεις, 9 προπονήσεις την εβδομάδα. Η προετοιμασία μου πήγε πάρα πολύ καλά, παρόλο που είμαι και φαντάρος, είμαι στρατιώτης, οπότε έχασα λίγο τις προπονήσεις μου γύρω στο Νοέμβριο, περίπου 3 εβδομάδες, αλλά η προετοιμασία μου πήγε καλά. Στον αγώνα ήμουνα καλά. Την προηγούμενη μέρα είχα ένα μικρό κρύωμα, ήμουνα λίγο άρρωστος, αλλά όταν μπήκα μέσα στο γήπεδο το άφησα πίσω αυτό. Έκανα κάποια καλά άλματα. Είχα κάποια άκυρα άλματα που ήταν ακόμα καλύτερα, δηλαδή το δεύτερο μου άλμα ήταν γύρω στα 16-20, που θα μπορούσε ίσως να μου δώσει για την πρώτη θέση, δεν ξέρω, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν άκυρο όμως. Όμως αυτό δείχνει ότι είμαι σε καλή κατάσταση και θέλω τώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έρχεται το Σάββατο να κυνηγήσω ένα ατομικό ρεκόρ. Κωνσταντινούπολη, Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγεις αύριο, να υποθέσω, ή Παρασκευή. Φεύγουμε Παρασκευή πρωί, ο αγώνας είναι το Σάββατο στις 3:30 και είμαι χαρούμενος και νιώθω τιμή που θα αγωνιστώ με την εθνική ομάδα. Ανυπόμονος για τον αγώνα, πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω ότι θα τα πάω καλά. Και να κάνω και εκεί μια διάκριση. Είναι, Παύλο, το πρώτο σου πανελλήνιο μετάλλιο με τη φανέλα του Ηρακλή, έτσι, με το ΙΤΑ στο στήθος. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πρώτο μου μετάλλιο με τον Ηρακλή. Ξεκίνησα καλά τους αγώνες με αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, ο οποίος έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά θα κάνουμε τις προσπάθειές μας να το ξαναφτάσουμε εκεί που ανήκει. Και ειδικά ο Στίβος που έχει τεράστια ιστορία και το ξέρεις καλύτερα από μένα, ειδικά δεκαετίες 70-80 σάρωνε τα πάντα και Ολυμπιονίκες, Πατουλίδου και Λεσίδου κτλ. Πλέον είναι νομίζω παρά τα πολλά προβλήματα του Γυμναστικού Συλλόγου που υπάρχουν, σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια και εσύ προσθέτεις ακόμα ένα μετάλλιο. Το βλέπω γιατί έχω φιλοξενήσει εδώ στην ώρα για μπλε ούκο λίγους αθλητές. Πρόσφατα ήταν και στα Βάδινο. Ο Σταματέλος που πήρε το ασημένιο επίσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κάποια άλλα παιδιά σε σκυταλοδρομία και πέρυσι. Πανελλήνια πρωταθλήματα και σε μικρότερες κατηγορίες. Είχαμε τον Αντώνη το Μάστορα που, τι να πούμε, πήρε και ευρωπαϊκό μετάλλιο ως αθλητής του Ηρακλή. Ναι. Κάτι γίνεται, έτσι. Κάτι καλό πάει να γίνει. Κάτι καλό πάει να γίνει. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μέχρι πριν 3 χρόνια ο Ηρακλής βρισκόταν στο 0. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά ξεκίνησε μια προσπάθεια από το 0 και σιγά σιγά κάνουμε βήματα έτσι ώστε να ανεβάσουμε τον Ηρακλή. Ο έφορος του συλλόγου, ο κ. Τσίτλης, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι ακαδημίες μας είναι πάρα πολύ δυνατές. Πιστεύω έχουμε τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Και ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και με πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Ναι, πάρα πολλά παιδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί από τις ακαδημίες θα βγουν οι αθλητές, οι μελλοντικοί αθλητές του Ηρακλή. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στο Βαλκανικό. Ευχαριστώ πολύ. Και με την επιστροφή σου υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις άμεσα αγωνιστικές. Κοιτάξτε, έχει μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα πάω, το όριο είναι στα 16-50.
Ατομικό ρεκόρ ποιο έχεις τώρα? Ατομικό ρεκόρ έχω 16.52 από πέρυσι. 16.68 έχω κάνει με ευνοϊκό αέρα πάνω από το επιτρεπτό. Ξέρετε, εμείς έχουμε τον αέρα. Ναι. Αλλά φέτος έχω πηδήξει μέχρι στιγμής 16.05 στο κλειστό στίβο. Αλλά είναι μια επίδοση που την έχω κάνει, οπότε γιατί να μην την ξανακάνω. Μακάρι, μακάρι. Στο εύχομαι ολόψυχα. Καλό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και να μας έρθεις με ακόμα ένα μετάλλιο, γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παύλο, σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.